και προχωρήσαμε σε μια συνολική απόφαση, ομόφωνη απόφαση και των υπολείπων μελών της συμμαχίας για την διαγραφή της κυρίας Παλάτση. Υπάρχουν και άλλα θέματα φυσικά τα οποία έχουν να κάνουν και με αντιπαραδοξιακές συμπεριφορές, μη ενημέρωσης κυρίως των μελών για συγκεκριμένες ενέργειες. Όλα αυτά κατέληξαν σε αυτή την απόφαση. Είναι μια, προφανώς μια δυσάρεστη απόφαση και για μένα αλλά και για τα μέλη, αλλά νομίζω μια απαραίτητη. Η ευθυξία ήταν, είναι και θα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό προσωπικότητας για όλα τα μέλη της Συμμαχίας. Ξεχύλισε το ποτήρι για την υπόθεση αυτή, γι' αυτό και την διαγράψατε? Κοιτάξτε, είναι μια συνολική απόφαση, σας είπα, είναι μια ομόφωνη απόφαση, μετά φυσικά από πρόταση δικιά μου. Ξέρετε, το πιο βασικό πράγμα για κάποιον που είναι σε μια θέση είναι να έχει την εμπιστοσύνη αυτού που το τοποθέτησε σε αυτή την σχέση, στη θέση. Αν αυτή η εμπιστοσύνη δεν υπάρχει ή έχει απολυστεί, νομίζω ότι το πιο λογικό πράγμα που έχει να κάνει κάποιος είναι να παραιτηθεί. Αυτό ζητήθηκε, σας έκανα ξεκάθαρο ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη μου, κυρία Παλάτση, και δεν έχει εμπιστοσύνη και της ομάδας όλης, για μια σειρά θεμάτων. Νομίζω ότι ο καθένας αξιολογείται και κρίνεται από τη συμπεριφορά του και τις θέσεις του. Και αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνουν και οι πολίτες. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο που το είπα και ακόμη μια φορά πριν από κάποιους μήνες που δημιουργήθηκαν κάποια θέματα. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν μπορεί να είμαστε υποψήφοι για το Δήμο, να είμαστε υποψήφοι για τη Βουλή, να είμαστε υποψήφοι για την Περιφέρεια, να είμαστε υποψήφοι παντού. Ζήτησα από όλα τα μέλη της Συμμαχίας να είναι ξεκάθαροι στις θέσεις τους. Πήρα τις ξεκάθαρες απόψεις όλων και η ίδια η κυρία Παλάτση σε δεδομένη χρονική στιγμή είχε πει ότι θα είναι υποψήφια με τη Συμμαχία Σεραίων. Από εκεί πέρα είδαμε και άλλες συμπεριφορές οι οποίες, επαναλαμβάνω, αξιολογούνται και μέσα στην παράταξη και κυρίως αξιολογούνται από τον κόσμο. Πρέπει να έχουμε όλοι ξεκάθαρους στόχους που φυσικά είναι δικαίωμα του καθενός να τους έχει. Αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Φανταστείτε δηλαδή, εκτός όλων των άλλων, να ήταν η κυρία Παλάτση πρόεδρος της ΚΕΔΙΣ, έχουμε ένα πολιτιστικό καλοκαίρι μπροστά μας, έχουμε μια σειρά δράσεων και το μυαλό να είναι κάπου αλλού. Το μυαλό πρέπει να είναι στα προβλήματα του Δήμου και πραγματικά ένα πράγμα που με στεναχωρεί είναι ότι αυτές τις δύο μέρες αφιερώθηκε χρόνος για ένα θέμα που δεν απασχολεί τους ωραίους. Αντί να ασχολούμαστε με ζητήματα και θέματα τα οποία υπάρχουν πολλά για την καθημερινότητα και τα έργα τα οποία τρέχουμε ως Δημοτική Αρχή, ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν λυθεί με μια παρέτηση αυτού που έχει χάσει την εμπιστοσύνη και από τον επικεφαλής που την τοποθέτησε. Γιατί σας θυμίζω ότι η θέση της κυρίας Παλάτση δεν είναι εκλεγμένη, είναι θέση, για την ΚΕΔΙΣ μιλάω, πρόεδρο της ΚΕΔΙΣ, είναι θέση που της δόθηκε από τον Δήμαρχο. Επικύρωσε απλώς το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Άρα αυτή η θέση που δόθηκε, από τη στιγμή που άρεται αυτή η εμπιστοσύνη, για πολλούς λόγους, νομίζω ότι το αντανακλαστικό, το αυτοδιοικητικό, είναι η παρέτηση. Αυτό το αντανακλαστικό δεν υπήρξε. Τώρα δεν γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ σύντομα, δεν ξέρω, νομίζω τώρα... Έκτακτο θα γίνει, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία η ΚΕΔΙΣ θα πρέπει να λειτουργήσει. Θα γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να σας προσδιορίσω ακριβώς την ημέρα τώρα, αλλά θα γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, που πάλι διαπιστωτικά, από τη στιγμή που είναι εκτός παράταξης η κυρία Παλάτση, προφανώς εκτύπτει και από την θέση της, και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και ο αντικαταστάτης που θα λειτουργήσει την θέση του πρόεδρου της ΚΕΔΙΣ και σε όλες τις άλλες τις θέσεις που ήταν η κυρία Παλάτση εκπρόσωπος της παράταξής μας ή μέλος της παράταξής μας στα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα των δημοτικών επιχειρήσεων. Και όλοι ποια θα προτείνετε? Το έχω πει και στην ομάδα, θα προτείνω τον κύριο Ταΐρη. Κύριος Ταΐρης για πρόεδρος της ΚΕΔΙΣ. Η κυρία Παλάτση αποδέχτηκε τις αιτιάσεις της αποκοπής της? Κοιτάξτε, αν τις είχε αποδεχθεί θα είχε παραιτηθεί. Το ότι δεν παραιτήθηκε, γιατί αυτό τη ζητήθηκε από όλη την παράδειξη να παραιτηθεί, και από εκεί και πέρα η ίδια και για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, αλλά και για το συνεχιζόμενο έλεγχο
και για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί να προχωρήσει. Υπάρχουν θέματα από τη στιγμή που δεν θα είναι μέλος της παράταξης, δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού. Είναι μια σέδα απέναντι στο σύνολο της Συμμαχίας Αραίων. Κοιτάξτε, η αυτοδιοικητική συμπεριφορά, δεν μιλάμε εδώ για προσωπικές σχέσεις, και όλοι στον Δήμο, ότι όσοι εκλεγόμαστε στην Δημοτική Αρχή, στην Αντιπολίτευση, αξιολογούμαστε για την αυτοδιοικητική μας συμπεριφορά. Η αυτοδιοικητική συμπεριφορά πραγματικά έδειξε χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι παραταξιακά. Άρα δεν τιμούν την αυτοδιοικητική συμπεριφορά του καθενός. Μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική άποψη, μπορεί κάποιος να διαφωνεί με την όποια στρατηγική της ομάδας με την οποία έχει εκλεγεί. Ο έντιμος τρόπος είναι η παρέτηση από αυτή την ομάδα από τη στιγμή που έχει χάσει την εμπιστοσύνη της ίδιας της ομάδας. Αυτό είναι που έγινε ξεκάθαρο από όλους τους συμβούλους στη συνεδρίαση που κάναμε. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει αξιολογηθεί διαφορετικά από την Χρύσα την Παλάτση. Δεν θέλω να μηδενίζω το έργο το οποίο έχει γίνει, δεν θέλω να μηδενίζω την προσπάθεια που έχει κάνει η Χρύσα η Παλάτση, όμως υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία λειτουργήσε χωρίς να ενημερώνει τους συνεργάτες της, χωρίς να ενημερώνει τον Δήμαρχο, και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και θέματα ευθυξίας, το οποίο είναι το κυρίαρχο. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες για επιμέρους θέματα. Νομίζω ότι αυτό αφορά την παράταξη. Θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι δεν έχει την εμπιστοσύνη ούτε του επικεφαλής, ούτε των μελών της παράταξης. Γι' αυτό και υπάρχει ομόφωνη απόφαση για τη διαγραφή της.